είναι μια εκδήλωση που οργανώνει το φροντιστήριό μας για 10η συνεχόμενη χρονιά. Έχει σαν στόχο την ενημέρωση των παιδιών μας σχετικά με ό,τι καινούριο υπάρχει για τις σχολές, πανεπιστήμια, μεταγραφές. Γιατί πιστεύω ότι η δήλωση σωστή δήλωση του βιβλιογραφικού είναι κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό όσο και η διαδικασία των ίδιων εξετάσεων, αφού έχουμε διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα χρόνια οδηγούνται πάρα πολλά λάθη κατά τη διαδικασία της εκδήλωσής του. Ωραία, ευχαριστούμε. Σήμερα θα συζητήσουμε εδώ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μία εκδήλωση που κάνουμε πλέον τα τελευταία χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, όπως θυμάμαι, κάθε χρόνο. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους μαθητές και στους γονείς τους συμπλήρωση στην εκδήλωση. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να έχουν στην εκδήλωση για την επιλογή σχολών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά είναι ότι στα 17 τους δεν διαλέγουν επάγγελμα, διαλέγουν σπουδές. Και αυτό είναι και η βασικότερη διαφορά στη λογική επιλογή των σχολών σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ειδικά για τις θεωρητικές σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν οι μαθητές και οι γονείς τους είναι ότι οι απόφοιτοι των σχολών δεν συνδέονται άμεσα μόνο με το πρώτο πτυχίο. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνδυάσουν με έξυπνους τρόπους το πρώτο πτυχίο με ένα κατάλληλο μεταπτυχιακό και πλέον να αποκτήσουν πολλές αναλογικές καριέρες, όπως λένε. Και αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν οι γονείς και οι μαθητές για να κάνουν σωστές επιλογές σχολών. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο, σε κάθε γράμμα μορίων, όσο και να έχει γράψει ένας μαθητής, υπάρχουν σχολές οι οποίες μπορούν να το εξασφαλίσουν πάρα πολύ καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν και τα παιδιά όταν να το καλοπούν στο πανεπιστήμιο, είναι ότι όταν χρειαστεί να ψάξουν αργότερα δουλειά, να βγουν στην αγορά εργασίας, δεν μετράει μόνο το πτυχίο που θα έχουν ή το μεταπτυχιακό, αλλά και ότι παράπλευρες δεξιότητες έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια του πανεπιστημίου. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε σαν εταιρεία να είμαστε κοντά στους μαθητές από την ηλικία των 15 ετών περίπου, πρώτη ηλικίου που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή μαζί μας, μέχρι την ηλικία των 25-28 που θα βγουν πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να δείξουν αυτές τις δεξιότητες που ζητάει η αγορά. Είναι μια εκδήλωση που οργανώνει το φροντιστήριό μας σε συνεργασία με την Οριέντο, με τον κύριο Παυλάκονίγο που είναι και συγγραφέας του UPAM Πανεπιστήμιο. Είναι μια εκδήλωση που έχει σκοπό να ενημερώσει τους μαθητές και τους γονείς γενικά για τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο, τις μεταγραφές που μπορεί να παίρνουν και τι δικαιώματα έχει κάθε παιδί για τις μεταγραφές και πώς μπορεί να τις κάνει, γιατί συνεχώς αλλάζει η νομοθεσία για πάνω στις μεταγραφές. Και είναι μια εκδήλωση η οποία πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μαθητές μας εδώ του Ανώπλου, αλλά και γενικά είναι μια εκδήλωση ανοιχτή που έρχεται όλος ο κόσμος στις τρίποντες και οι μαθητές για να την παρακολουθήσουν. Τα θέματα κάθε χρόνο τα στατιστικά που παίζει το Υπουργείο δείχνουν και την δυσκολία των θεμάτων. Φέτος άλλα μαθήματα ήταν πιο δύσκολα, όπως ήταν η φυσική, με ένα ποσοστό 9% πιο κάτω τα άριστα από πέρυσι. Πήγαν άλλα μαθήματα που πήγαν τα παιδιά καλύτερα. Αυτά τα ανακοίνωσε το Υπουργείο, δηλαδή. Το Υπουργείο την ίδια μέρα που πήγαν την βαθμή. Το φροντιστήριο μας πήγε πάρα πολύ καλά, όπως κάθε χρόνο. Τα στατιστικά που θα βγάλουμε κιόλας θα δείτε ότι είναι πολύ υψηλότερα από αυτά του μέσου όρου των πανελλαδικών. Και πιστεύω ότι τα παιδιά να διαλέξουν και να πάρουν το σωστό δρόμο για τη ζωή τους. Αυτό που λέμε στα παιδιά δεν είναι ότι όλοι οι αγώνες που κάνουν μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι να δώσουν πανελλαδικές, δεν είναι μόνο αυτό. Το πιο κέρδος σημείο είναι αυτή τη στιγμή. Να σημερώσουν σωστά το μηχανογραφικό τους, είναι η επιλογή, η σωστή που θα κάνουν για τη μετέπειτα ζωή. Γιατί βλέπουμε πολλά παιδιά με πολύ ψηλά μόρια κάνουν κακή επιλογή και αργότερα το μετανιώνουν. Και να το μετανιώσουν την πρώτη χρονιά, το μετανιώνουν πολύ αργότερα όμως και εκεί μετά είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Ξέρω ότι θα κατατοπίσουν τα παιδιά σήμερα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους και επίσης για ό,τι άλλο απορίες, ερωτήσεις έχετε να κάνετε στον κύριο Παυλάκο και στην πορεία της συζήτησης, αλλά και στο τέλος. Παρακαλώ τον κύριο Καλιαστή να σας πει δύο λόγια και μετά να ανέβει και ο κύριος Παυλάκος να αρχίσει η μερίδα. Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, φίλες και φίλοι, το φροντιστήριό μας, η Άνοδος, σας καλωσορίζει για άλλη μια χρονιά στην καθιερωμένη πια εκδήλωση
με αφορμή τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, μια καινοτομία που έχει αποδείξει το χρόνο τη χρησιμότητά τη. Η σωστή ενημέρωση των μαθητών μας για τα μυστικά ενός ευέλικτου μηχανογραφικού εξασφαλίζει, μαζί φυσικά με τη μελέτη που έχει προηγηθεί και αποτυπώνεται στις εξετάσεις, το πλήρες κλειδί της επιτυχίας της εισαγωγής στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Ο Παυλάκο, με την Orientum, την εταιρεία που εκπροσωπεί και έχει ιδρύσει. Το κεντρικό μοντέλο μάθησης και εστιάζοντας προσεκτικά σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Από το 2000, κάθε χρόνο πρέπει να επισημάνουμε ο διάλογος. Thank you.